εκτός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Έλα ναι, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Την Κυριακή με τη Real News, Robbie Williams Live. Μία μέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας, η Real News προσφέρει αποκλειστικά το CD με τη μεγαλύτερη συναυλία του κορυφαίου pop star. Μαζί, η χρυσή δεκαετία του 60. Αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή, 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1968 έως το 1969. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά, το νέο CD της Δέσποινας Βανδύ με 10 υπέροχα τραγούδια. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι. Γεια σας, είμαι η Πέπα. Οι περιπέτειές μου κάθε Σάββατο με την Αγορά. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο το πρώτο DVD. Και Jamie, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής από τον Jamie Oliver. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μην με χωρίσεις, Αγισίλα, ε! Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου. Με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες ταυτόχρονα.
LOL. Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα, με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή στην πορεία της διαπραγμάτευσης της χώρας μας με τους δανειστές για να κουβεντιάσουμε για ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Απέναντί του τρεις συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι. Ο διευθυντής έκδοσης της εφημερίδας Αγορά, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλώς ορίσατε, κύριε συνάδελφε. Η κυρία Κάτια Μακρύ, σχολιάστρια του Star, Real FM, όπως επίσης και ο Γιάννης, και Αγορά, αρχισυντάκτρια του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Και ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας Το Ποντίκι, ο κύριος Αντώνης Δελατόλας. Καλησπέρα. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στη διάρκεια της εκπομπής. Από τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Επίσης, από τον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ενώ θα έχουμε επίσης και πολλούς προέδρους και εκπροσώπους κλάδων, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας εδώ στο στούντιο. Θα έχουμε τους πρατηριούχους και τους εμπόρους καυσίμων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, τον πρόεδρο τον κύριο Ασμάτογλου. Θα έχουμε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας τον κύριο Στέφανο Κομνηνό. Θα έχουμε από τους Ελληνικούς Συνδέσμους Νέων Επιχειρηματιών τον κύριο Ευάγγελο Αχιλόπουλο. Θα έχουμε τον κύριο Χέλμη που είναι πρόεδρος των ξενοδόχων στην Εύβοια. Θα έχουμε πάρα πολλούς και σημαντικούς εκπροσώπους από τους εισαγωγείς των αυτοκινήτων. Και θα έχουμε και το φίλο μου, τον αναλυτή, τον οικονομικό αναλυτή, τον Δημήτρη Τσαγκάρη, ο οποίος είναι και φοροτεχνικός και θα έχει πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και επισημάνσεις να κάνει στη διάρκεια της εκπομπής. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε επαρκή χρόνο για να ξετυλίξουμε το πρώτο μέρος της συζήτησής μας. Σε 2-3 λεπτά ξεκινάει η εκπομπή. Οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Το Σάββατο με την Αγορά, το νέο CD της Δέσποινας Βανδύ με 10 υπέροχα τραγούδια. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι. Γεια σας, είμαι η Πέπα. Οι περιπέτειές μου κάθε Σάββατο με την Αγορά. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο το πρώτο DVD. Και Jamie, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής από τον Jamie Oliver. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV.
Μάρθα. Έλα, Γησίλα, ε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Robbie Williams Live. Μία μέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας, η Real News προσφέρει αποκλειστικά το CD με τη μεγαλύτερη συναυλία του κορυφαίου pop star. Μαζί, η χρυσή δεκαετία του 60. Αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή, 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1968 έως το 1969. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ναι, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου. Με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες. Ταυτόχρονα. LOL. Look, I saved you. Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα, με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις. Λοιπόν, έχω εδώ επίσης τον κύριο Κόλλια, να σας το πω και αυτό, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που θα κάνει την παρέμβασή του, τον κύριο Μασουράκη, που είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και βιομηχανιών, τον κύριο Νέγκα, που είναι ο γραμματέας του Συνδέσμου των Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης, που τους έρχεται τώρα ένας πολύ ωραίος ΦΠΑ, πολύ οργανωμένος και πολύ επώνυμος, τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Θα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτική βραδιά. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα, το οποίο τους τελευταίους μήνες το απαντά ο Υπουργός, ο κύριος Μάρδας, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έχουμε λεφτά για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις στο τέλος του μήνα, ή θα χρειαστεί πάλι να βγούμε στη γύρα για να δούμε τι θα γίνει? Ομολογουμένως, το ακούω από τότε που ανέλαβα. Και βέβαια η απάντησή μας είναι γνωστή και νομίζω είναι και η πιο συνετή απάντηση που πρέπει να δίνεται. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι να μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στον χρόνο που πρέπει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Αν έπρεπε να απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι, και αν αυτή η ερώτηση μου γινόταν όπως και μου έγινε στις αρχές του Φλεβάρι, τότε βλέποντας το τι έχω αναλάβει, το τι έχουμε αναλάβει, έχοντας έναν πίνακα που μας έδειχνε τι έχουμε στο ταμείο και πώς εξελίσσεται αυτό το ταμείο, έπρεπε να πω στις 29 του Γενάρη ότι στις 24 του Φλεβάρι δεν έχω χρήματα και δεν ευθυνόμαστε εμείς. Α, δεν είχαμε χρήματα, δεν είχαμε. Το Φλεβάρι για να πληρώσουμε. 24 του Φλεβάρι, και το απάντησα και στη Βουλή κάποια εποχή που χρειάστηκε, σύμφωνα με τον πίνακα αυτό που παρέλαβε. Αυτό ο κύριος Βαρουφάκης το ήξερε, που έλεγε στη διαπραγμάτευση όλο το Φλεβάρι ότι δεν θέλει χρήματα από τους δανειστές. Μετά ήρθε η σειρά μου. Συγγνώμη που σας ρωτώ, αλλά ήρθε η σειρά μου, αυτόματα το μυαλό μου. Θα σας απαντήσω. Γύρισα πίσω στο Φλεβάρι και λέω, ο Μάρδας δεν είχε λεφτά να πληρώσει συντάξεις, μετά όμως, και ο Βαρουφάκης μετά όμως, έλεγε δεν θέλω λεφτά από τους δανειστές. Μετά όμως βρήκα. Αλλά αν η ερώτηση αυτή μου γινόταν στις 29 του μηνός και έπρεπε να απαντήσω μετά έχω ή δεν έχω, έπρεπε να πω, σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε αναλάβει, ότι έχοντας υπόψη ότι 24 του Φλεβάρι είχα ένα ταμιακό έλλειμμα της τάξης των 450 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό παρέλαβα, τότε κανονικά δεν έπρεπε να μπορούσα να πληρώσω μισθούς και συντάξεις. Η απάντηση ήταν αυτή που σας έδωσα. Χρήματα βρέθηκαν, τακτοποιήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις του κράτους, όπως και του Μάρτη, όπως και του Απρίλη, όπως και του Μάη, όπως και τώρα. Όπως εγώ ενδιαφέρομαι για τον Ιούνιο. Για τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι μισθοί και οι συντάξεις βεβαίως τακτοποιήθηκαν, όχι όλες οι υποχρεώσεις του κράτους. Σε ό,τι αφορά, δεν είναι μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις, είναι και ένα άλλο σύνολο δαπανών που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και, αν θέλετε, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Φαντάζομαι, κυρία Μακρύ, αναφέρετε στο γεγονός ότι χρωστάει το ελληνικό δημόσιο πολλά χρήματα και σε εταιρείες και σε ιδιώτες. 1,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το Δεκέμβρη. Έχουν αυξηθεί τα ληξιπρόθεσμα. Έχω τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου τον Απρίλιο. Δεν ξέρω, του Μάιου δεν έχουν βγει μάλλον ακόμα. 4,1 δις ευρώ τον Απρίλιο του 2015. Συνολικές οφειλές του κράτους ήταν 3 δισεκατομμύρια το Δεκέμβριο. Που σημαίνει ότι 1 δισεκατομμύριο επιπλέον είναι η στάση πληρωμών. Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Δεν είναι στάση πληρωμών. Εμείς συνεχίζουμε να λέμε μετάθεση πληρωμών. Προσέξτε τι γίνεται. Η αγορά, φαντάζομαι, δεν έχει στάση πλέον. Ομολογουμένως. Πάντως, όπως και να τη βαφτίσετε, με όποια δημιουργική ασάφεια, σημασία έχει ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα λεφτά. Ακριβώς. Και η οικονομία μας, που έχει ήδη σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερο. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Έχουμε σε σύνολο 12,5 δισεκατομμύρια δαπάνες έως τον Απρίλη. Δεν έχουν πληρωθεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω μια κατάσταση, αλλά δεν είναι τόσο φοβερό αυτό το ποσό. Γιατί γίνεται φοβερό? Γιατί έτσι αποκτά μια άλλη διάσταση. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα βεβαιότητας, και αυτό το κλίμα βεβαιότητας, ένα ποσό το οποίο σας έδωσα, δύο νούμερα, 12,5 και περίπου δεν ένα. Και γιατί δανείζουν οι τράπεζες, κύριε Υπουργέ? Τώρα, γιατί έχουν κατεβασμένα τα στόρια. Έρχομαι στις υποχρεώσεις του κράτους. Το 12,5 με ένα και κάτι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Σαφώς είναι κάτι. Δεν το αγνοούμε και σαφώς λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα της αγοράς. Αλλά είναι το γενικότερο κλίμα το οποίο από τις ευρωεκλογές και μετά άρχισε να αλλάζει και η αβεβαιότητα άρχισε να αναπτύσσεται. Οπότε στο πλαίσιο αυτής της αβεβαιότητας που υπάρχει, το 1,5 ηχεί
αρκετά μεγάλο. Την οποία δεν είναι πρώτη φορά. Δεν την παρήγαγε σε μεγάλο βαθμό η πολιτική σας. Ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματευτήκατε. Ναι, ο τρόπος με τον οποίο πριν επισπεύσατε τις εξελίξεις πιέζοντας το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ θα μπορούσατε, για παράδειγμα, εγώ σας το είχα γράψει καμιά δεκαριά φορές, να βρείτε με την τότε κυβέρνηση έναν κοινό τόπο, να κάνετε μια συμφωνία. Να εκλέξετε πρόεδρο μαζί, να συμφωνήσετε την ημερομηνία των εκλογών, να προχωρήσει η χώρα συντεταγμένα στην επόμενη μέρα και να μην βρεθεί στη δυσκολία που βρέθηκε τώρα. Ναι, τώρα προσέξτε τι γίνεται. Θεωρούσαμε ότι η πολιτική εκείνη η οποία εφαρμοζόταν ήταν μια διέξοδη πολιτική. Και το απέδειξε η ίδια η πολιτική. Έκλεισε το 2014 με αυτό το γνωστό πρωτογενές πλεόνασμα που είναι τα έσοδα μείον τις δαπάνες για τη λειτουργία του κράτους. Περίπου στο μισό από ό,τι προβλεπόταν. Ναι, βέβαια. Ναι, προσέξτε. Να είστε δίκαιος όμως, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Διότι μέσα σε αυτό είναι και το πρώτο δίμηνο του 2015. Όχι. Αναφέρομαι στο 2014. 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ναι, αλλά μέχρι το Φεβρουάριο είναι το οικονομικό έτος του 2014. Ναι, έχει δίκιο. Κάποιες περνάνε. Κάποιες περνάνε. Ο Γενάρης και ο Φλεβάρης είναι μέσα στο αποτέλεσμα που μου λέτε. Ναι. Αλλά δηλαδή η εκλογική περίοδος και έσοδα. Και ουσιαστικά τα έσοδα κατέρευσαν Δεκέμβρη, επίσης τα έχω. Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη ήταν η μεγάλη κατάρρευση των εσόδων, που βεβαίως βοήθησε, συνέβαλε στο να καταρρεύσει όλο το πλεόνασμα του 2014. Πριν πάμε σε αυτό όμως, επειδή το αρχικό μου ερώτημα ήταν αν υπάρχουν λεφτά για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα, απάντηση δεν πήρα. Η απάντηση είναι, για το αν υπάρχουν. Με τα δεδομένα. Μάλιστα, το παράδειγμα του Φεβρουαρίου που μου δώσατε, μου δίνει να καταλάβω ότι μπορεί να μην υπάρχουν. Όχι, και τώρα. Θα σας απαντήσω. Δεν πρόφθασα να ολοκληρώσω. Και μετά να μου απαντήσετε για το αν κατά τη γνώμη σας θα πληρωθεί και ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα στο τέλος του Ιουνίου. Διότι τον ιδιωτικό τομέα τον ξεχνάμε όλοι. Υπάρχει μόνο το δημόσιο στην Ελλάδα. Μόνο το κράτος. Δύο ερωτήσεις. Με τα δεδομένα που έχουμε, πληρώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις το συγκεκριμένο μήνα. Έρχομαι στην ερώτηση που κάνετε ότι μας ενδιαφέρει το δημόσιο και δεν μας ενδιαφέρει ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί οι μισές δαπάνες του προϋπολογισμού πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Δηλαδή, σαφώς δεν δίνουμε μισθούς, αλλά έχουμε λειτουργικές δαπάνες, καταναλωτικές δαπάνες, προμήθειες. Αυτά όλα πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και μεριμνούμε έτσι ώστε αυτά να τα κρατήσουμε το δυνατό ψηλότερα. Έχουμε βέβαια και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, έχουμε όμως και τις συντάξεις όλου του κόσμου, του ΙΚΑ, του ΟΓΑ. Δεν είναι μόνο οι συντάξεις του δημοσίου που παίρνουν χρήματα από εμάς, δηλαδή τα ταμεία του δημοσίου που παίρνουν χρήματα από εμάς έτσι ώστε να δώσουν τις συντάξεις τις οποίες πρέπει να δώσουν. Όλα τα ταμεία παίρνουν από τον προϋπολογισμό του κράτους που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους. Κύριε Υπουργέ, να δεχθώ εγώ ότι έχουμε, με βάση τα δεδομένα της στιγμής όπως είπατε, και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, να μας πείτε δηλαδή αν περιμένετε κάποια δυσάρεστη ανατροπή που θα το αλλάξει αυτό, αλλά ας δεχθούμε ότι έχουμε για το μήνα Ιούνιο. Για τον Ιούλιο έχουμε. Θέλω να πω πόσο μπορεί να συνεχίζεται αυτό. Η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι φτάσαμε στο μη παρέκει. Τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά τα οποία βλέπω και τις εκτιμήσεις που έχουμε έως το τέλος του μήνα. Αυτό. Τώρα, αν έρθει ένα πρόβλεπτο γεγονός ή οτιδήποτε, μια καταστροφή, λόγω χάρη, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Σε ό,τι αφορά το άλλο το οποίο είπατε, κατά πόσο μέχρι πού μπορούμε, η απάντηση που θα σας δώσω είναι αυτή που είπα προηγουμένως. Ότι εμάς το ενδιαφέρον μας είναι ένα, να μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας το χρόνο που πρέπει. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί από σήμερα έως τέλη Ιουνίου, και αν θέλετε έως τέλη Ιουλίου, υπάρχει ένα σύνολο ημερών. Εδώ υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που είναι εύλογο ότι θα επηρεάσουν τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας. Προσέξτε. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτούς τους παράγοντες, να αγνοήσουμε αυτούς τους παράγοντες και να πούμε θα πληρώσουμε. Ξεκινήσαμε διακηρύσσοντας το Φεβρουάριο ότι δεν έχουμε ανάγκη τα χρήματα των δανειστών και έχουμε φτάσει σε ένα απολύτως οριακό σημείο σήμερα. Πόσο ακόμα μπορεί να παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα? Αυτό το απολύτως οριακό σημείο το ακούω από το Φλεβάρι, τον Μάρτι, τον Απρίλη μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω. Όταν, μα δεν είναι τώρα. Όταν, προσέξτε, με τα δεδομένα που έχουμε φαίνεται ότι
Έχουμε ένα πρόβλημα πληρωμών, όπως σωστά είπατε, και μεταθέτουμε κάποιες πληρωμές προς το μέλλον. Κάποιες πληρωμές, όχι όλες τις πληρωμές, κάποιες πληρωμές. Λοιπόν, δεν μπορούμε επαναλαμβάνω. Όχι μόνο, και τις πληρωμές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μεταθέσαμε. Θα δούμε τι θα γίνει και για αυτές. Και έρχονται 6,5 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε χρήματα, κύριε Υπουργέ, συμπληρωματικά στην ερώτηση του κ. Παπαδόπουλου. Έχουμε χρήματα για μισθούς και συντάξεις ή έχουμε και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη στιγμή που πακετοποιήσαμε τις δόσεις? Από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε μπροστά μας 18 μέρες. Τώρα έως ότου φτάσουμε. Και συντάξεις και ετοιμάζεστε και να και το ταμείο. Έως ότου φτάσουμε στο τέλος του μήνα και υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων ανάμεσα σε αυτές τις δύο ημερομηνίες, μπορώ να σας πω ο οποιοσδήποτε υπουργός οικονομικών θα σας απαντούσε όπως ακριβώς απάντησε. Πρόκειται κάποιος να πει, έχοντας υπόψη, επαναλαμβάνει ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την ισότητα. Μα ποιοι είναι αυτοί παραγόντες, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά πόσο θα ανοίξει. Αν δεν έχουμε συμφωνία με τους εταίρους, δεν θα πληρωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί δεν έχουμε χρήματα και επιλέγετε μισθούς και συντάξεις. Αυτό είναι πιο καθαρή απάντηση. Εσείς βάζετε αυτή την υπόθεση και εγώ σας λέω ότι θα έχουμε συμφωνία. Ως εκ τούτου η ερώτηση που κάνετε έχει έναν ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Αλλά όχι, δεν υπάρχει λόγος τώρα να συζητούμε. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, η δική σας τοποθέτηση δεν έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Την ίδια ερώτηση. Ξέρετε, έχουν περάσει κάποιοι μήνες, όχι πολύ. Ξέρετε, μην ξεχνάμε. Πόσους μήνες μας απαντάει η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, ότι θα έχουμε συμφωνία? Ακούμε διαρκώς. Έρχεται, είμαστε στο παραπέντε. Θέλω δε να σας πω ότι έχω και ένα non-paper της κυβέρνησης 27 Μαΐου του 2015 που λέει σήμερα το βράδυ ξεκινά η διαδικασία συγγραφής της συμφωνίας. Ήταν 27 Μαΐου, κύριε Υπουργέ. Πάμε στον κύριο Δελατόλα. Πάντως, κύριε καθηγητά, δεν απάντησα βέβαια, αλλά θα σας απαντήσω. Είμαι σίγουρος για να ρωτάω την απάντηση. Σήμερα η παρουσία εδώ φορέων δείχνει, και καλώς ο κύριος Χατζηνικολάου το έπραξε, ότι υπάρχει μία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι καταλαβαίνετε εσείς στην κυβέρνηση, κυβέρνηση προσωπικά, και τι σημαίνει στην αγορά. Όλες οι προβλέψεις που έχετε κάνει ως υπουργοί για το τι συμβαίνει στην αγορά είναι λάθος. Είναι καταντά και εξοργιστικό. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να σας υποστηρίξει για τη διαπραγμάτευση, και μιλώ και για τον εαυτό μου, ταυτόχρονα μου δίνετε την εντύπωση, όχι μόνο εσείς, ότι δεν έχετε, και επίσης είστε και καθηγητής και αρμόδιος και στα οικονομικά, ιδέα τι συμβαίνει στην αγορά σήμερα. Ιδέα. Το λέω, ακούγεται λίγο προσβλητικό, αλλά έτσι είναι. Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει πόσες επιταγές υπάρχουν και είναι ακάλυπτες. Δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στις καθυστερήσεις στο ιδιωτικό τομέα. Δεν έχετε ιδέα τι γίνεται με τη ρευστότητα σε όλες τις επιχειρήσεις. Και το λέω διότι οι προβλέψεις που κάνετε από την αρχή της διαπραγμάτευσης σήμερα, σε αυτό το κομμάτι έχουν πέσει τελείως έξω. Εκείνο που με ανησυχεί είναι αυτό. Περισσότερο και από αν υπάρχει συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει συμφωνία. Και το λέω με αφορμή τη δική μας πρόταση που κατέθεσαν χθες. Υπάρχουν προβλέψεις εδώ που πολύ αμφιβάλλω αν τις πιάσετε. Δηλαδή και συμφωνία να κάνουμε. Σας διαβάσω εδώ προβλέψεις για διάφορα ζητήματα, όπως είναι το ΦΠΑ λέει 50 εκατομμύρια. Φέτος 700 το χρόνο. Με ποιο μηχανισμό? Δηλαδή, εγώ ανησυχώ γι' αυτό, θεωρώ. 340 εκατομμύρια περιμένουν, λέει, από τις άδειες των καναλιών. Να συμπληρώσω κάτι. Πού θα βγει αυτό? Πώς είναι η διαφημιστική δαπάνη? Θεωρώ, λοιπόν, ότι τον παλμό της αγοράς δεν τον έχετε συλλάβει ακόμα. Και αυτό είναι λάθος, γιατί αν τον είχατε πιάσει από την αρχή, δεν θα είχαμε αυτή την καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση. Ας αφήσουμε όμως τον Υπουργό να απαντήσει, γιατί είπαμε πολλά. Να απαντήσω. Δεν θα σας πω ότι έχουμε απόλυτη αίσθηση του τι γίνεται στην αγορά, γιατί μπορεί μη σας πείσω. Αλλά προσέξτε όμως, σε μια διαπραγμάτευση μετέχουν δύο μέρη. Εμείς μπορεί από την αρχή, και έτσι ακριβώς είναι, από την αρχή της περίοδου, να θέλαμε να είχαμε μια συμφωνία στο Μάρτι. Αυτή ήταν η επιδίωξή μας. Γρήγορα να περπατούσαμε. Όταν όμως το δεύτερο μέρος δεν ακολουθεί αυτή την ταχύτητα, καταλαβαίνετε, η διαπραγμάτευση πρέπει να ακολουθήσει την ταχύτητα αυτού ο οποίος είναι ο πιο αργός. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι οι θεσμοί και οι γρήγοροι είμαστε εμείς. Κοιτάξτε τι γίνεται. Βλέπετε ότι δηλαδή, για να γίνει. Ο γρήγορος, ας πούμε, ήταν ο Βαρουφάκης. Γιατί τον αντικατέστησε ο Πρωθυπουργός?
πριν από ένα μήνα στη διαπραγμάτευση. Ναι, οι προτάσεις οι οποίες υπήρχαν από την αρχή μπορούσαν κάλλιστα να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμφωνία σύμφωνα με αυτά τα οποία είχαμε πει. Συνεχίζουμε μία διαπραγμάτευση και μπορώ να σας πω, ενώ έρχονταν τα διάφορα κλιμάκια στην Αθήνα, έθεταν διάφορες ερωτήσεις. Πήγαιναν οι υπηρεσίες εκεί και απαντούσαν αυτές τις ερωτήσεις. Με όλα τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να δώσουμε. Έχουμε την εμπειρία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ίδιες ερωτήσεις έμπαιναν και στις Βρυξέλλες. Και μας δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν επικοινωνούν τα δύο κλιμάκια. Όταν λοιπόν από τη μία διαπραγμάτευση των Αθηνών, στη δεύτερη διαπραγμάτευση των Βρυξελών, χρειαζόμαστε 20 μέρες και διαπιστώνουμε ότι ο ένας δεν επικοινωνεί με τον άλλον και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες απαντήσεις και αναγκάζεται να φύγει και κόσμος για να δώσει τις ίδιες απαντήσεις που δώσαμε στην Αθήνα στις Βρυξέλλες. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό το 20ήμερο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Θα μου πείτε για όριο. Αναγκάστηκε ο κύριος Τσίπρας να αλλάξει. Να πάρει πάνω από τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ένα θέμα. Κάποιος δεν καταλάβαινε τι συμβαίνει. Έτσι. Ναι, και έχει σημασία και το λέμε, προσέξτε. Ή δεν το λέμε επειδή κάνουμε κουβέντα για το παρελθόν. Έχει σημασία και για το τώρα. Δηλαδή, εγώ μου δημιουργείται και αμφιβολία αν τώρα έχουμε τη σωστή γραμμή. Και δεν λέω ότι πρέπει να υποχωρήσουμε, το είπα και στην αρχή, νομίζω σαφές. Θεωρώ όμως ότι βάζουμε στο τραπέζι εκείνα τα δεδομένα που μπορούν να πείσουν την άλλη πλευρά. Διότι το να λέμε ότι εμείς δεν υποχωρούμε λέει τίποτα. Ωραία, και δεν υποχωρούμε. Και τι θα γίνει. Όχι, και δεν υποχωρούμε εμείς. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά και εκείνοι δεν υποχωρούν. Και σας ακούω να είστε πολύ αισιόδοξος και μακάρι να κλείσει αυτή η συμφωνία. Αλλά σε ποια βάση θα κλείσει? Θα κάνουν εκείνοι πίσω? Θα κάνουμε εμείς μπροστά για να συναντηθούμε? Γιατί το ακούμε πολλές φορές αυτό ότι θα κάνουν οι θεσμοί πίσω, αλλά δεν τους βλέπουμε αυτή τη φορά να έχουν καμία τέτοια διάθεση. Άρα πώς είστε αισιόδοξος ότι σε 48 ώρες θα έχουμε συμφωνία μέχρι την Πέμπτη? Είμαι αισιόδοξος παίρνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, διάφορα στοιχεία. Καταρχάς, αν δεν ήθελαν τη συμφωνία και αν ήθελαν να οδηγήσουν τη χώρα σε κατάρρευση, αυτό μπορούσε να γίνει στις 12 Μαΐου. Αλλά τότε μπορεί να είναι και blame πείτε, game, άλλαξε η στρατηγική. Μπορεί να είναι και blame game, να θέλουν απλώς να ρίξουν την ευθύνη. Ο Μουτζούρης. Αυτό είναι μια υπόθεση, αλλά και η άλλη υπόθεση, μπορώ να σας πω, είναι εξίσου ισχυρή αυτή η οποία σας έδωσα. Από την άλλη πλευρά, το δεν υποχωρούμε και δεν υποχωρούν, εμείς θεωρώ ότι υποχωρήσαμε αρκετά. Και ας ερμηνεύσουμε λίγο το επικοινωνιακό το σημερινό. Όπου βέβαια δημιουργήθηκε, μπορώ να πω, ένα επικοινωνιακό χάος από τα όσα είπαν οι Βρυξέλλες πριν από λίγες ώρες. Λοιπόν, είπαν ότι ναι μεν αναφερόμαστε συντάξεις, αλλά δεν αναφερόμαστε στο σύνολο των συντάξεων, σε κάποιες από αυτές. Mm-hmm. Αυτό το ναι μεν αλλά δημιουργεί, μπορώ να πω, σε πολύ κόσμο την αίσθηση ότι κάπου θέλουν να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και δίνεται ένα άλοθη το οποίο δεν πατάει γερά σε ποσοτικά στοιχεία. Δηλαδή το 1,800 δεν βγαίνει από αυτά τα οποία είπαν, αλλά επικοινωνιακά όμως λένε εντάξει, κάποια είπαμε που δεν τα είπαν. Το ΕΚΑΣ δεν είναι στις υψηλές συντάξεις. Τώρα ξέρουμε τι συζητάμε, αλλά αυτό όμως μπορεί να κληφθεί ως θετικό σήμα, έτσι ώστε η διαπραγμάτευση να φτάσει σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Είναι Δευτέρα αργά το βράδυ. Αυτό το επικοινωνιακό χάος. Είναι Δευτέρα αργά το βράδυ. Έχει γίνει επικοινωνία με τις Βρυξέλλες, με τους θεσμούς, πολιτική διαπραγμάτευση, οτιδήποτε, ώστε να είστε αισιόδοξοι ότι αύριο μπορεί στο Euro Working Group να υπάρχει ένα θετικό σημάδι ή να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις? Ή έχουμε σιγία σειρμάτου από τις δύο πλευρές τις τελευταίες 24 ώρες, 30? Σιγία σειρμάτου σας διαβεβαιώνω ότι από εμάς δεν υπάρχει και από αυτούς δεν υπάρχει και το είδαμε πριν από λίγες ώρες. Η αίσθησή μου είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί διαφορετικά δεν περίμενα αυτή την επικοινωνιακή εικόνα ή δεν περιμέναμε αυτή την επικοινωνιακή εικόνα εκ μέρους των Βρυξελών. Είναι εμπεριστατωμένη η νέα μας πρόταση, κύριε Υπουργέ. Το λέω γιατί επί παραδείγματι διαβάζω ότι προσδοκούμε να έχουμε έσοδα. Εμπεριστατωμένη, Γιάννη, δεν ξέρω αν είναι. Πάντως φόρους έχει πολλούς. Έχει αύξηση στο φόρο για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Και έκτακτη εισφορά για τις επιχειρήσεις 12% για τις κερδοφόρες, για τα περσινά κέρδη τους. Και τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτό το μέλημα που έχετε για την αγορά. Από την άλλη, δημιουργούνται και ερωτήματα, ξέρετε. Βλέπουμε ότι προσδοκάτε 71 εκατομμύρια ευρώ από τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, όσα και μάλιστα είναι και λιγότερα, από γράφεται εις πράξεις από τακταίο των αυτοκινήτων.
Τι είναι αυτά? Θα έρθουμε λοιπόν. Ας δούμε ποιο είναι το σύνολο των προτάσεων. Καταρχάς, αυτοί οι πολλοί φόροι οι οποίοι ακούστηκαν και βγήκαν στον αέρα το Σαββατοκύριακο δεν βρίσκονταν μέσα στις 47 σελίδες. 47 σελίδες υπήρχε μόνο ο φόρος αλληλεγγύης. Βλέπουμε ότι υπάρχει στο τραπέζι υπήρχε το διαπραγματεύσεων. Υπήρχε και φόρος στις επιχειρήσεις. Απλώς τότε είχατε 5 εκατομμύρια και τώρα το έχετε ρίξει στο 1 εκατομμύριο. Και τα έσοδα δεν είναι έτσι όπως το λέτε, κύριε Υπουργέ. Ναι, αυτά υπήρχαν. Εγώ, κάποια υπήρχαν. Ναι, άρα δεν αλλά αυτά τα οποία γράφτηκαν το Σαββατοκύριακο δεν ήταν όλα. Και δίπλα στους κωδικούς σημειώνονται υπερβολικοί αριθμοί. Έχει δίκιο ο Δελατόλας που είπε πριν ότι οι αριθμοί αυτοί από πού θα συγκεντρωθούν. Δηλαδή, από τα ή κάτια το είπε, δεν ξέρω, για 50 τα 50. Ο Αντώνης ναι, είπε, τα 50 700. Εγώ θα σας πω και κάτι. Πού, λέει, πώς θα γίνει. Φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Πώς είναι η αγορά, πόσο είναι ο τζίρος, 250 εκατομμύρια. Κάπου εκεί. 100 λοιπόν εκατομμύρια για φέτος, για ένα τζίρο 250 εκατομμυρίων, κύριε Υπουργέ, 100 του χρόνου. Ναι. Δηλαδή πώς θα το κάνετε? Γιατί αυτό από πού βγαίνουν τα 340 για τις άδειες? Πού βγαίνουν τα 340? Αν υπάρχει τηλεόραση στην Ελλάδα, θα πάρει άδεια κανείς. Μα γι' αυτό ανέφερα. Λίστα και που τα κταίω και τα ασφάλιστα οχήματα. Να σας πω και ένα δεύτερο λοιπόν. Η gaming λέει, τα VLT loyalties, αυτά. 35 από το τζόγο, προσέξτε το αυτό. 35 εκατομμύρια φέτος, 225 του χρόνου. Τι θα γίνει, θα γίνουμε ξαφνικά όλοι Τζον Τάρα μας του χρόνου, κύριε Υπουργέ, και θα πηγαίνουμε να τζογάρουμε? Δηλαδή αυτά τα ποσά δεν ξέρω πού εδράζονται. Τα οποία δώσατε και αυτή μάλλον αυτά είναι... βλέπουν και στις Βρυξέλλες και μπλοκάρει η διαπραγμάτευση. Ακριβώς είναι η κριτική αυτή των θεσμών, ότι αυτά τα νούμερα δεν στέκουν. Βέβαια, πριν απαντήσετε, με συγχωρείτε Νίκο, να πούμε εδώ ότι οι δανειστές, γιατί αυτά είναι σαν να κάνουμε και κριτική και καλώς κάνουμε στην αξιοπιστία της πρότασής μας, αλλά οι δανειστές δεν έχουν υποχωρήσει από το Ιανουάριο πουθενά. Όχι μόνο δεν έχουν υποχωρήσει, αλλά καθένας από τους τρεις θεσμούς, ο Θεός να τους δίνει θεσμούς, έχει μία άλλη γραμμή, μία άλλη άποψη, μία άλλη τοποθέτηση. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Πρόσεξε, δεν έχουν υποχωρήσει. Είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται στις διαπραγματεύσεις έως την τελευταία στιγμή. Αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο το οποίο χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιούν οι θεσμοί τις όποιες σκληρές θέσεις χρειάζονται. Θέλουν να προβάλλουν έτσι ώστε να μας κάνουν πιο ενδοτικούς και στον χρόνο που πρέπει θα κάνουν το βήμα το οποίο χρειάζεται να κάνουν. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Εδώ πρέπει μην να τα κάνουμε εμείς όλα τεθείς, τα βήματα. Μας πιέζουν, μας πιέζουν για να υποχωρήσουμε εμείς. Και γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ρήξη. Έχετε ποσοτικοποιήσει την διαφορά, την χρηματική, η οποία θα οδηγήσει αυτή τη ρήξη. Είναι 2.300 εκατομμύρια. Από πού προκύπτουν? 1.800 από τις συντάξεις. Και η διαφορά από το ΦΠΑ που λέμε να ακολουθήσουμε εμείς που είναι 1.340 και αυτοί λένε 1.800. Περίπου είναι στα 2,2-2,3 δις. Και το ερώτημα, αν θέλετε, είναι το εξής. Τα 2,3 δις για μας είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Για την Ευρώπη δεν είναι τίποτα. Για 2,3 δις θα ρισκάρουν οι πάντες μία ρήξη. Δηλαδή εμείς επαναπαυόμαστε στο όχι, ότι δεν θα μας αυτό. Αφήσουν να χρεοκοπήσουμε χωρίς να κάνουμε κάτι. Δεν είναι. Έχουμε κάνει πολλά. Και έχουμε υποχωρήσει σε πάρα πολλά σημεία. Γι' αυτό βλέπετε κιόλας ότι να το ποσοτικοποιήσουμε κάπως. Στο 90%, αν όχι παραπάνω, έχουμε συμφωνήσει. Δύο είναι τα σημεία εχμής. Το συνταξιοδοτικό και το ΦΠΑ. Καλά, αυτό δεν είναι το 10%. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό που λέτε δεν είναι το 10% της διαπραγμάτευσης. Γιατί δεν είναι το 10% της διαπραγμάτευσης? Γιατί δεν είναι, φαντάζομαι. Γιατί για 2,2 δις... Γιατί στα εργασιακά έχουμε συμφωνήσει. Στα εργασιακά βλέπετε, έχει κοπάσει. Πόσο θα είναι το συνολικό πακέτο? Δεν έχουμε συμφωνήσει. Πόσα mail χαρδούβελη θα είναι το συνολικό πακέτο? Τι εννοείτε δηλαδή? Εννοώ αυτό που ρωτώ. Αυτό το πακέτο. Πόσα mail χαρδούβελη θα είναι το συνολικό? Αυτό το πακέτο είναι αρκετά οριοθετημένο πια. Με ποια έννοια? Έχουμε τις 6 σελίδες των θεσμών και έχουμε τις 47 σελίδες που είναι αποτέλεσμα της συζήτησης που έχει γίνει έως τώρα. Έχουμε δηλαδή δύο όρια και κινούμαστε πια σε αυτά τα δύο όρια. Παλαιότερα δεν υπήρχαν αυτά τα όρια. Δηλαδή σας δίνω κάποια στοιχεία, όχι για να δικαιολογήσω την αισιοδοξία μου, την όποια αισιοδοξία μου, αλλά για να τα βάλω τα πράγματα σε μια τέτοια διάσταση που δείχνει ότι ο χρόνος αυτός που χάθηκε μας έχει οδηγήσει σε ένα τέτοιο σημείο που τα πράγματα πια είναι πιο σαφή σήμερα
από ό,τι παλαιότερα. Και πιο ωριακά. Και, υπάρχει... και πιο ωριακά. Και πιο ρεαλιστικά. Αν δεν τελεσφορήσουν οι προσπάθειες, έχει η χώρα εναλλακτικό σχέδιο και εν προκειμένου η κυβέρνηση. Φτάσαμε στο 90. Στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλετε, ενώ τρέχει διαπραγμάτευση, αυτή την απάντηση δεν θα σας τη δώσω. Πότε θα τη δώσω. Δεν θα σας τη δώσω. Όσοι συνάδελφοί σας έχουν ρωτήσει, πέρα... μας λένε ότι δεν υπάρχει Plan B. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει βέβαια, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ενώ τρέχει μία διαπραγμάτευση, δεν θα σας δώσω την απάντηση. Και βέβαια θα κλείσω πάλι. Τους απέναντι δεν τους βλέπουμε ανήσυχους, άνετους τους βλέπουμε. Θεωρώντας ότι η διαπραγμάτευση εκτιμούμε ότι θα κλείσει. Αυτός είναι ο στόχος. Με το αν ήμασταν και πριν τις 20 του Φλεβάρι. Βροχή ερωτημάτων πριν τις 20 του Φλεβάρι δεχόμασταν τι θα γίνει αν δεν. Το πρόβλημα και τότε είναι ότι ορισμένοι, ακόμα δεν έχουμε πάρει ορισμένοι απαντούσαμε. Επαναλαμβάνεται λίγο η ιστορία. Ορισμένοι και έχουν περάσει και 4 μήνες που να υπενθυμίσω ότι 4 μήνες κυβερνούμε, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν κυβερνούμε 2 χρόνια. Λοιπόν, και επαναλαμβάνεται η ιστορία. 4 μήνες δεν κυβερνάτε. 4 μήνες διαπραγματεύεστε. Διαπραγματεύεστε. 4 μήνες διαπραγματεύεστε. Και διαπραγματευόμαστε. Και ψιλοκυβερνάτε. Και θα σας διότι πω, οι περισσότεροι θα σας υπουργοί σας είναι απασχολημένοι στη διαπραγμάτευση και να είμαστε ειλικρινείς, η διακυβέρνηση και η καθημερινή διαχείριση έχει μείνει πίσω. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι έτσι και θα είμαι ειλικρινής. Κλείνοντας αυτό, για τις εκτιμήσεις που υπήρχαν τότε, υπήρχαν τώρα και βλέπετε κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται. Κατά πόσο κυβερνάμε ή δεν κυβερνάμε. Και εδώ μπορώ να σας πω. Καθυπερβολήν το χρησιμοποιώ. Όχι. Θα δεχτώ. Και ο Πρωθυπουργός εδώ, σε αυτή την εκπομπή, πριν από 1,5 μήνα, παραδέχθηκε ότι το 70% του δικού του χρόνου είναι εστιασμένο στη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι σωστό και δεν το αμφισβητώ. Έτσι, σαφώς. Και κάποιοι από εμάς δουλεύουμε πάρα πολύ σε θέματα διαπραγμάτευσης. Κάποιοι όμως όχι. Κάποιοι μπορούν να παράγουν πολιτική. Αλλά θα σας φέρω και ένα παράδειγμα που το ζήσαμε ως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δείτε πώς και η επικοινωνία οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Κατά πόσο κυβερνούμε ή δεν κυβερνούμε. Κυβερνούμε σημαίνει παράγουμε μέτρα πολιτικής. Mm-hmm. Κυβερνούμε σημαίνει έχουμε μία στρατηγική σε κάποια πράγματα. Αυτό σημαίνει κυβερνούμε. Έχουμε δηλαδή το διαχειριστικό σκέλος και το άλλο το σκέλος. Το παράδειγμα είναι πολύ απλό και έχει ενδιαφέρον. Πριν από ένα μήνα, ως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Και καλέσαμε τους συναδέλφους σας να έρθουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία είτε είχαμε υλοποιήσει είτε ετοιμάζουμε. Αυτό το δελτίο τύπου είχε 15 ενότητες. Από τις 15, οι 14 είχαν, ας πούμε, ένα στρατηγικό χαρακτήρα με την έννοια δίναμε μέτρα πολιτικής τα οποία μεθοδεύαμε και η πρώτη σειρά, η πρώτη ενότητα, ήταν εύλογο ότι έπρεπε να έχει κάποια στοιχεία για τον προϋπολογισμό της χώρας. Είμαστε Γενικό Λογιστήριο, κάτι έπρεπε να δίνουμε. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, η πρώτη σειρά ήταν τίτλος και ήταν το κύριο μέρος των παρουσιάσεων, τα υπόλοιπα 14 σημεία πλην ελαχίστων ούτε που δόθηκαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρηγάγαμε μέτρα πολιτικής. Απλά και μόνο δεν βγαίνουν αυτά τα μέτρα πολιτικής. Γιατί, και αυτό δικαιολογείται, μπρος το άγχος και την αγωνία του διαχειριστικού αυτού ίστρου που βιώνουμε. Τελειώστε το, κύριε Υπουργέ. Έχετε την εντύπωση ότι δεν θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πάντως από τον έτοιμο συμβιβασμό, κύριε Υπουργέ. Γιατί είμαστε, θέλετε, εμείς οι οποίοι αντιμετωπίζουμε αυτό. Τον έτοιμο συμβιβασμό, τον επωφελή συμβιβασμό ή όπως αλλιώς το λέγαμε στην αρχή, τώρα πια πάμε σε μια οδυνηρή συμφωνία. Να σας μην βιάζεστε. Ένα αντίθετο παράδειγμα. Τα στοιχεία στο διάλειμμα που να σας τα δώσω στη διάθεσή σας. Συγγενής δικός μου, σήμερα στο Τζάνιο, του ζητήθηκε από τον γιατρό να αγοράσει, να φέρει τα φάρμακα τα δικά του. Διότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να τα καλύψει. Τόσο τραγικό, τόσο αληθινό. Αυτό είναι απόρρια και μιας καθυστέρησης στο να ασκηθούν πολιτικές. Ναι, εδώ δεν θα φέρω ως δικαιολογία τους 4 μήνες, αλλά να έχουμε και κατά νου τους 4 μήνες βέβαια. Εγώ και πριν 4 χρόνια. Δεν ξεκινάνε από εσάς τα προβλήματα. Και από την άλλη πλευρά μπορώ να σας φέρω τα κέρδη των πολυεθνικών φαρμάκων στην Ελλάδα και τα κέρδη πολυεθνικών φαρμάκων στην Ευρώπη.
Και το κάνατε και καλώς το κάνατε. Εδώ, και το κάνατε τακτικά. 20% αλλά ο πολίτης, στην άλλη πλευρά. Συμφωνώ, αλλά ο πολίτης θέλει το φάρμακο. Σαφώς και θέλει το φάρμακο. Δεν θα πάει να βρει την πολυεθνική. Αλλά για να οργανωθεί όμως και το φάρμακο, θέλει και κάποια διαδικασία, θέλει ένα καινούριο σύστημα. Πάμε θέλει να κάποια βάλουμε πράγματα, στη τα οποία συζήτησή μας. Κάποιους λίγους μήνες δεν βγαίνουν. Πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο. Κύριε Πρόεδρε, να ακούσουμε την παρέμβασή σας. Τι λέει η αγορά, πώς είναι τα πράγματα στην αγορά. Κύριε Χατζηγολάου, η χώρα μας είναι αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά δύσκολο δίλημα. Από τη μία πλευρά έχουμε μια επώδυνη συμφωνία η οποία προσφέρεται στο τραπέζι του διαλόγου και από την άλλη έχουμε τον κίνδυνο μιας ρήξης η οποία μπορεί να είναι καταστροφική. Αυτό το οποίο λέει η αγορά είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία, μια συμφωνία όμως που το επώδυνο σκέλος θα επιβαρύνει το κομμάτι των δαπανών και όχι των εσόδων. Διότι όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένως, το ξέρει ο κύριος Υπουργός, είναι ότι η φοροδοτική ικανότητα τόσο των Ελλήνων πολιτών όσο και των επιχειρήσεων έχει προπολού εξαντληθεί. Και πραγματικά απορώ, έχοντας διαβάσει σήμερα και τις νέες προτάσεις της κυβέρνησης, που πράγματι αρκετές από αυτές δεν είχαν συμπεριληφθεί στο 47 σέλιδο το οποίο μας έγινε γνωστό, και αναρωτιέμαι ποια είναι η αναπτυξιακή πορεία, διότι εμείς είχαμε αντιρρήσεις και οι συνάδελφοι οι οποίοι θα μιλήσουν αργότερα θα το διαπιστώσετε, είχαμε αντιρρήσεις και στο κομμάτι αυτό που αφορούσε τις 47 σελίδες, όπως επίσης πρέπει να πω και στο κείμενο αυτό το οποίο είχε δοθεί από τους εταίρους και δανειστές. Και γιατί αυτό? Διότι δεν αναφέρεται η λέξη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει ένας εθνικός, μια προοπτική εθνικού στρατηγικού σχεδίου σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και έχουμε πει επανειλημμένως, και νομίζω ότι όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο μόνος τρόπος μπροστά είναι μόνο ως μοχλό τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση της έκτακτης εισφοράς που, όπως είπε η κυρία Μακρύ πολύ σωστά, μειώθηκε από το ύψος των 5 εκατομμυρίων στο 1 εκατομμύριο κέρδη για 12%, και βεβαίως το τραγικότερο όλων, η αύξηση της φορολόγησης, κύριε Χατζηνικολάου, από 26% σε 29%. Όταν η μελέτη την οποία είχε καταθέσει στην προηγούμενη κυβέρνηση, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, έφερε δύο υπογραφές, τη δική μου ως εκπρόσωπο του επιμελητηρίου και του κυρίου Βαρουφάκη, του σημερινού Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είχε εκπονήσει σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς και συνεργάτες στο επιμελητήριο τη συγκεκριμένη ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία μίλαγε για το 15%, το περίφημο flat tax rate, το οποίο είχε υιοθετήσει ο κύριος Σαμαράς, αλλά όπως μας ελέγχθη βεβαίως, δεν πρόλαβε να το υλοποιήσει. Άρα, φεύγουμε τώρα από μια προοπτική μείωσης, έτσι ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τον άμεσο φορολογικό ανταγωνισμό που δεχόμαστε από χώρες, γείτονες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, και πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, το 29%. Να έχουμε μια πρώτη απάντηση του Υπουργού. Τι λέτε, κύριε Μάρδα? Προσέξτε, σε ό,τι αφορά αυτό το κείμενο το οποίο είδαμε και που προέκυψε από τη συζήτηση του Σαββατοκύριακου. Κάποια πράγματα δεν υπήρχαν 47 σελίδες, προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Σαββατοκύριακο. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι. Έχουν ακουστεί κάποιες απόψεις. Αυτές εδώ οι απόψεις έχουν καταγραφεί, έχουν έρθει στην Ελλάδα, βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στις άλλες περιοχές των θεσμών. Κύριε και θα δούμε. Η δική μας πρόταση είναι προϊόν της διαπραγμάτευσης που προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Η αποδοχή του 1% του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι και αυτό προϊόν της διαπραγμάτευσης. Το ένα είναι και αυτό προϊόν της διαπραγμάτευσης. Είναι και αυτό. Το αποδέχεστε ότι αυτό είναι εφικτό με τη σημερινή κατάσταση? Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, είμαστε Ιούνιο μήνα. Διανύουμε τον έκτο μήνα στο ίμιση του έτους και λέμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, που υπάρχει, έχει στεγνώσει η αγορά κυριολεκτικά, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Δελατόλας νωρίτερα, και αύριο το πρωί να έχουμε μια συμφωνία, μέχρι να κυλήσουν οι διαδικασίες, μέχρι να αποκατασταθεί η αξιοπιστία τόσο πολιτικός όσο και γενικότερα στην αγορά και η τραπεζική κατάσταση να μπει σε μια θετική τροχιά, έχει χαθεί το παιχνίδι. Άρα και το 1%, θα μου επιτρέψετε, είναι εξαιρετικά ανέφικτο. Κοιτάξτε τι θέλω να πω. Καταρχάς, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από εξελίξεις οι οποίες επιβαρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με τόσο έτσι μεγάλη ζέση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο έχει βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό το πράγμα συζητείται, αξιολογείται και θα δούμε πού θα καταλήξει.
Κύριε Μάρδα, εσείς ως καθηγητής οικονομικών. Η πρόταση αυτή. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που διαμορφώθηκε σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αφήστε να περάσει. Αφήστε να περάσει. Αφήστε να περάσει μία μέρα. Να φτάσουμε στο Eurogroup και από εκεί και πέρα θα αποκρισταλωθούν όλες οι απόψεις οι οποίες έτσι όπως από δίνονται. Την άλλη πλευρά και μια αμφιβολία ότι άλλα τους λέμε τη μία ημέρα και άλλα την επομένη. Όταν διαμορφώνεται κάτι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, καταλαβαίνετε αυτό εδώ συζητείτε. Βλέπετε οι θεσμοί είπαν ότι δεν έχουν εξουσιοδότηση. Συζητείτε για προς τα πάνω, όχι για προς τα κάτω. Θα δούμε πού θα φτάσει. Μη βιαζόμαστε. Είπαν οι θεσμοί ότι δεν μπορούμε κάποια πράγματα να τα συζητήσουμε. Ως εκ τούτου πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους πολιτικά ισταμένους μας και θα δούμε τι θα μας πούν και πώς θα συνεχίσουμε. Εσείς, λοιπόν, ως εκ τούτου έχουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν τεθεί. Συζητούνται εδώ, συζητούνται εκεί και θα δούμε πού θα καταλήξουν. Κύριε, έτσι περπατάει η οποιαδήποτε διαπραγματεύση. Κύριε Μάρδα, με συγχωρείτε. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι. Δεν μας χαροποιεί το οποιοδήποτε γεγονός οδηγεί στην επιβάρηση αυτού του κλίματος σε βάρος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κύριε Μάδα, αν ισχύσει η έκτακτη εισφορά 12% για επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 1 εκατομμύριο, αν ισχύσει η αύξηση της φορολόγησης γενικώς των επιχειρήσεων από 26-29%, εάν ισχύσουν οι συντελεστές για το ΦΠΑ που διαμορφώνονται αντί για του 6-15, το οποίο είχατε αρχικώς αναγγείλει, σε 6-13-23 και βεβαίως πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις στον υψηλό συντελεστή του 23%. Ο φόρος αλληλεγγύης, ο οποίος και αυτός αυξάνεται για το 2015 και το 2016. Η τηλεοπτική διαφήμιση που είπε πολύ σωστά η κυρία Μακρύ από ένα πολύ περιορισμένο τζίρο λόγω της κρίσης. Ευελπιστείτε να πάρετε άλλα 100 εκατομμύρια. Υποθέσουμε λοιπόν ότι επιβάλλονται και αυτά. Αυτά δεν πιστεύετε ότι θα επιβαρύνουν εξαιρετικά το κόστος, το οποίο θα γίνει μετακύληση στον καταναλωτή σε μια ασθενούσα αγορά η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα που όχι πλεόνασμα, όχι ανάπτυξη. Πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε τον έκτο συνεχόμενο ηφαισιακό οικονομικό έτος. Θα θυμάστε ότι αυτά τα οποία αναφέρατε, τα περισσότερα από αυτά, δεν ήταν στο σύνολο των προτάσεών μας. Επαναλαμβάνω, είναι θέματα τα οποία τέθηκαν και συζητήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Ως εκ τούτου, ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Άρα, με λίγα λόγια, αυτό που λέτε είναι αν αφαιρεθούν αυτά, τα 2,3 που λέτε ότι αυτή τη στιγμή είναι το άνοιγμα. Ή θα δούμε τι θα αλλάξει. Ναι, όχι, προσέξτε. Πρέπει μια διαπραγμάτευση. Όχι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πάντως, εδώ αυτό που σας λέει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, κύριε Μάρδα, είναι ότι επιλέξατε πάλι την εύκολη λύση. Φόροι. Και ότι δεν υπάρχει στην πρόταση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ούτε και σε αυτήν των δανειστών, κανένα αναπτυξιακό άρωμα. Δεν υπάρχει καμία αναπτυξιακή διάσταση. Και να βάλουμε και μία πρόσθετη διάσταση, κύριε Χατζηνικολάου. Αν ο Υπουργός, όπως μας είπε νωρίτερα, αυτή τη στιγμή εντοπίζει το άνοιγμα το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων και δανειστών στα 2,3, αν υποθέσουμε και ελπίζουμε, κύριε Μάρδα, έτσι για να είμαι ξεκάθαρος, ότι δεν πρόκειται να ισχύσουν αυτές οι προτάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο. Αν το άνοιγμα του είναι 2,3, εγώ ξαναρωτώ. Σημαίνει ότι το άνοιγμα πάει στα 5. Πόσα mail χαρδούβελη είναι το σύνολο. Όχι, πάει στα 5, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι σημαντικό, διότι εάν αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός και είπα, εύχομαι πράγματι να μην ισχύσουν αυτά, γιατί είναι άκρος αντιαναπτυξιακά. Το άνοιγμα, αν το προσθέσουμε αυτά τα νούμερα, πάμε στα 5 δις. Οπότε είναι ανέφικτη οποιαδήποτε συμφωνία με αυτά τα δεδομένα. Αυτό πρέπει να μας εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ. Ναι, κύριε Μαρδά. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο μελετώνται και μπορώ να σας πω, μελετώνται με ιδιαίτερη προσοχή. Και από εκεί και πέρα θα δούμε το σύνολο των προτάσεών μας, θα ποσοτικοποιηθούν αυτές εδώ οι προτάσεις και θα φτάσουμε σε ένα άλλο πακέτο προς διαπραγμάτευση τις επόμενες μέρες. Και από εκεί και πέρα, διαβάζω το αγγλικό κείμενο το οποίο εμείς δώσαμε. Λέει ότι αυτά είναι προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης. Δεν λέει ότι είναι προτάσεις των δανειστών προς συζήτηση για να μου πείτε ότι θα το απορρίψουμε. Είναι 20 προτάσεις εδώ. Μην το διαβάσω. Λέει, οι ελληνικές αρχές έχουν προετοιμάσει και παραδέχονται μέσα στις διαπραγματεύσεις ένα πίνακα που κομίζουν νέα μέτρα. Νομίζω ότι πιο σαφές δεν γίνεται ότι είναι οι δικές μας προτάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, θα τις ξαναδούμε, δηλαδή θα τις βγάλουμε από το τραπέζι. Επαναλαμβάνω, είναι ένα σύνολο προτάσεων που διαμορφώθηκαν το Σαββατοκύριακο, όπως οι εταίροι τις πήραν να τις μελετήσουν, τις έχουμε και εμείς και βλέποντας το τι θα προτείνουν, να την προτείνουμε.
Δεν έκλεισε. Δεν είπαμε ότι αυτά τέλειωσαν, άρα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Πάντως αν τις αποδεχτούν, έκλεισαν. Όλο το πακέτο, γιατί επαναλαμβάνω... Μόνο αυτά, αν τις απορρίψουν, αυτά, δεν έκλεισαν. Αυτά, προτείναμε αυτά, περισσότερα για να καταλήξουμε σε λιγότερα. Αυτό, δεν μπορεί να το αυτό, προσέξτε. Αυτό, κύριε. Αν ήταν αυτά τα μέτρα τα οποία ακούσατε, ακούστηκαν προηγουμένως. Ναι. Αν ήταν στο σύνολο του πακέτου της ελληνικής πολιτικής, θα τα ακούγατε και ένα μήνα πριν. Θα τα ακούγατε την τελευταία στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ως εκ τούτου, υπάρχει ένα σύνολο προτάσεων που συζητείτε. Ωραία. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έχοντας υπόψη το σύνολο των προτάσεων. Όχι μόνο ένα μέτρο. Λοιπόν, στο ένα μέτρο, και αν μπορώ να κλείσω με αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα μέτρο το οποίο έχει εντρυφήσει ο κύριος Υπουργός και το γνωρίζει πολύ καλά, έχει συγγράψει και βιβλίο. Αναφέρομαι, κύριε Μάρδα, στο Λαθρεμπόριο. Στο Λαθρεμπόριο, λοιπόν, συμπεριλαμβάνεται και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν αποτελεί πρόταση των δανειστών, αλλά δική μας πρόταση. Και τη βλέπατε και από παλαιότερα. Ναι, το βλέπω. Όχι τώρα. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ανησυχητικό. Ενώ προβλέπεται έσοδα της τάξης των 75 εκατομμυρίων για το 2015, προφανώς επειδή έχουμε διανύσει το ίμιση του έτους, και 300 εκατομμύρια για το 2016, εγώ θα ρωτήσω πολύ ευθέως. Και ξέρετε ότι το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Λαθρεμπόριο, παρεμπορική δραστηριότητα. Με ποιο μηχανισμό, κύριε Μάρδα? Αυτό θέλω απλά να μου απαντήσετε, έτσι για να κοιμηθώ κι εγώ ήσυχα απόψε το βράδυ. Και βέβαια το ερώτημα με ποιον μηχανισμό δεν είναι μόνο για το παραεμπόριο, είναι και για το ΦΠΑ. Αυτό, πώς θα μαζέψετε το ΦΠΑ επίσης. Και για τη φοροδιαφυγή. Και για τη φοροδιαφυγή. Θα σας απαντήσω, μιας και θέσατε το θέμα του λαθρεμπόριου, σας απαντώ για το λαθρεμπόριο. Λοιπόν, ο μηχανισμός δεν χρειάζεται κάθε φορά να είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός ελέγχων κτλ. Υπάρχουν συστήματα τα οποία υιοθετούνται και τα οποία βελτιώνουν αυτή την κατάσταση. Εδώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι μέσα σε 2,5 μήνες έχουμε ολοκληρώσει μία προσπάθεια που άρχισε από το 2003 και δουλειά η οποία χρειάστηκε στο παρελθόν 2 ολόκληρα χρόνια για να γίνει. Την τελειώσαμε σε 2,5 μήνες, έχουμε ετοιμάσει τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, κάποιες τροπολογίες οι οποίες είναι έτοιμες, θα ψηφιστούν σε λίγο χρονικό διάστημα και δεν απαιτούν όλα αυτά έναν άλλο μηχανισμό κατασταλτικό υποπτίας, απλά και μόνο απαιτούν την εισαγωγή κάποιων μηχανισμών αυτόματων λειτουργίας των ελεύθερων δεξαμενών ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, να μην κουράζουμε τον κόσμο με τεχνικές λεπτομέρειες, που σημαίνει απαιτούν την εισαγωγή της τεχνολογίας για να αντιμετωπίσουμε το αυτονόητο το οποίο εδώ και τόσο χρονικό διάστημα δεν γίνεται. Να δεχτώ ότι έχετε και ανάλογο μηχανισμό για το ΦΠΑ, κύριε Μάρδα. Για να αποφύγουμε, να αποφύγουμε αυτό που είδαμε πέρυσι στα 2 πιο δημοφιλή νησιά του Αιγαίου, με 38% μείωση στα φορολογικά έσοδα, όταν είχαν και τα 2 αυτά νησιά ρεκόρ επισκεπτών all time. Αν έχετε βρει και αυτό το μηχανισμό, νομίζω ότι κλείνουμε τα προβλήματα. Αν επιτρέπει ο κύριος Μίχαλος, ότι από την επινόηση την οποία είχε ο Υπουργός για την πρόσληψη των τουριστών σε ρόλο καμουφλαρισμένου ελεγκτή, καταλήξαμε, όπως έγραφε η Αγορά το Σάββατο, να επαφίεται το όλο σύστημα στον εθελοντισμό κάποιων εφοριακών, οι οποίοι εθελοντικά και μόνο όσοι προλάβουν θα πάνε στα νησιά να ελέγξουν φέτος το καλοκαίρι. Σας απαντώ. Καταρχάς, το ΣΔΟΕ επεξεργάζεται άλλες πολιτικές εποπτείες, τις οποίες μπορεί να αναπτύξει ο υπεύθυνος του ΣΔΟΕ οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα από την άλλη πλευρά, όχι, έχει και ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί διαφορετικά. Δηλαδή, θα έχετε μάθει, υποθέτω, ότι δεν ακολουθεί την παραδοσιακή διαδικασία σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης να ψάχνουμε να δούμε τις αποδείξεις. Κάνουν κάτι άλλο, το οποίο είναι σαφώς πιο αποτελεσματικό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια διαδικασία πρόσληψης 400 και πλέον εφοριακών, οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, που σημαίνει ότι βελτιώνεται η στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Πότε θα εκπαιδευτούν, πότε θα αποδώσουν. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως και άλλα συστήματα, όπως σας είπα προηγουμένως, τα οποία είναι περισσότερο αποτελεσματικά από αυτά. Από αυτά. Έτσι φαίνεται. από αυτά τα οποία υπήρχαν. Αλλά επαναλαμβάνω πάλι, παρότι έτσι είναι λίγο ανιαρό, 4 μήνες λέμε, 3 μήνες παραγωγής πολιτικής. Να ευχαριστώ θερμά ένα λεπτό. Όχι τον κύριο Μίχαλο άλλο. Φτάνει ο κύριος Μίχαλος. Κοντεύει να πάρει όλη την εκπομπή. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Πρόεδρε, σας παραδίδω τον Υπουργό.
Να σας πω κάτι, για καθηγητής δεν είναι τόσο θεωρητικός, είναι και πρακτικός άνθρωπος ο Υπουργός. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός, δεν ξέρω αν είναι Εβραίος γνωστό, δεν ξέρω αν ήταν μέλος σας, αλλά είχε εμπορική δραστηριότητα. Βεβαίως. Και εμπορική δραστηριότητα και γενικός γραμματέας εμπορίου. Εγώ έτσι τον γνώρισα σαν αντιπρόεδρος του εμπορικού συλλόγου. Είναι άνθρωπος της αγοράς, δεν είναι καθηγητής μόνο. Όχι, και θα δεν αποκαλύψω... είναι θεωρητικός μόνο. Όχι, όχι, γι' αυτό έχουμε πέσει όλοι επάνω του και δεν είναι δίκαιο και θα αποκαλύψω και ένα κώδικα. Α, όχι, είναι πολύ δίκαιο. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας. Μακάρι να αποφασίσει ο Πρόεδρος για τους φόρους. Εγώ θα είμαι ευτυχής αν η πίεση αγριέψει, ώστε να φύγει αύριο και να πάει στο Υπουργείο του, έχοντας πάρει από εδώ συγκεκριμένα μηνύματα για να τα μετατρέψει σε πολιτική. Και χωρίς λοιπόν, να γρήψει, θα σας αποκαλύψω ότι έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας. Ένα κώδικα επικοινωνίας οι φορείς της αγοράς με το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του κ. Μαρδά. Είναι μια φόρμα που έχει βγάλει ο ίδιος. Μας λέει λοιπόν, αρχίζουμε, ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η πρότασή μας, τι πρέπει να αλλάξει, ξέρετε, κωδικοποιημένα. Σε μισή σελίδα στοχεύουμε σε συγκεκριμένα πράγματα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας επιτρέπονται και, εν πάση περιπτώσει, είναι μικρά. Τώρα πάμε στα μεγάλα πράγματα, αυτά τα οποία δυστυχώς εκτός από τις 47 σελίδες υπήρξαν το Σαββατοκυριακό, συμπληρωματικές άλλες 5 σελίδες. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις 5 σελίδες, πράγματι προβλέπεται, επειδή είδανε ότι η φορολόγηση για επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 5 εκατομμυρίων ήταν μόνο 269, προσθέσανε και άλλες 1.135 επιχειρήσεις, δηλαδή έχουμε ένα σύνολο 1.404 που έχουν κέρδη από 1 εκατομμύριο και 5 εκατομμύρια και άνω, για να συνεισφέρουν 1,2 δις την επόμενη διετία με αυτό το 12%. Αυτό είναι κοστολογημένο και δεν αμφισβητείται. Το δεύτερο, το 26 στο 29. Για όλους εμάς τους μικρομεσαίους, αν θέλετε, που επίσης τιμωρούμεθα επειδή έχουμε κερδοφορία, γιατί φόροι πληρώνουν αυτούς που έχουν κέρδη, οι επιχειρήσεις που έχουν κέρδη. Είναι άλλα 450 εκατομμύρια. Και ένα επιπλέον 1,1 δις είναι από τα δύο σενάρια του ΦΠΑ, του διπλού συντελεστή σύμφωνα με τους δανειστές, του τριπλού συντελεστή σύμφωνα με την ελληνική πρόταση. Κύριε Κορχίδη, να σας κάνω εγώ ένα ερώτημα πριν ρωτήσετε εσείς τον Υπουργό. Βεβαίως. Θέλω όμως με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε σε ποιο βαθμό το νέο πρόσθετο κόστος, η μικρή και η μεσαία επιχείρηση, θα το μετακυλήσει στο κόστος λειτουργίας της, στο μισθό του εργαζομένου, σε τυχόν απολύσεις. Καταλάβατε τι λέω. Ναι, καταλάβα. Σε ποιο βαθμό θα το μετακυλήσει. Πρώτα απ' όλα μετακυλείται στον καταναλωτή. Άμεσα, στην τιμή. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι, σαφέστατα, στερεί ρευστότητα την επιχείρηση, που σημαίνει ότι καθυστερούν ακόμα περισσότερο η καταβολή μισθών στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Τρίτον, αυξάνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε είναι δάνεια, κόκκινα, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα με τις αυξήσεις της τετραετίας που ήταν σε άμεσους και έμεσους φόρους 7 με 9 φορές, τώρα να γίνει και 10η φορά και 10η φορά. Μείον 32% λοιπόν η συνέπεια στην αποπληρωμή δανείων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά δεν στερούν αμέσως, όχι εμέσως, το δημόσιο από έσοδα. Και θα σας πω ότι κοστίζει πολύ ακριβά να είσαι Έλληνας φορολογούμενος στη χώρα μας και κοστίζει πολύ ακριβότερα να είσαι συνεπής επιχειρηματίας στη χώρα μας. Και επειδή το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, πραγματικά σας λέω, εάν είναι να κλείσει η συμφωνία αυτή, γιατί και εγώ είμαι της άποψης που και εσείς λέτε επανειλημμένως, ότι και μία μέτρια συμφωνία και τώρα και μία κακή συμφωνία είναι μία σωτήρια συμφωνία. Είναι μία απαραίτητη συμφωνία. Γιατί θα πρέπει να αναλογιστούμε το τι επακολουθεί εάν δεν προκύψει αυτή η συμφωνία. Θα σας πω, αν πρόκειται η ελληνική επιχειρηματικότητα να γίνει ηφηγένεια για το 3%, ας κλείσει συμφωνία και να βρούμε να κόψουμε το λαιμό μας από την κερδοφορία που, εν πάση περιπτώσει, κάποιες επιχειρήσεις ακόμα με νύχια και με δόντια διατηρούν, να τα πληρώσουμε για να κλείσει συμφωνία. Είμαστε πολίτες του τόπου μας, το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως. Λοιπόν, φτωχύναμε για να μην πτωχεύσει η χώρα μας. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη, γιατί αυτή η κυοφορία της συμφωνίας μας έχει γκαστρώσει, κύριε Χατζηνικολάου, να το πω έτσι λαϊκά. Η ανθρώπινη κοίηση διαρκεί 9 μήνες. Εμείς έχουμε ξεπεράσει τους 12 και πάμε στην κυοφορία ελέφαντα. Στα 2 χρόνια, λοιπόν, δεν αντέχει η αγορά. Η αγορά βρίσκεται σε ακινησία. Η αγορά βρίσκεται σε μια ελεύθερη πτώση και δεν θα μπορούμε να και να δεν θα χρειαστεί, Πρόεδρε, να μου κρατήσετε και ένα, γιατί κυοφορώ και εγώ το δικό μου. Καταλάβατε. Ελάτε, και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Η φορολογητέα ύλη το 2011
στα 13 δις έδωσε άμεσους φόρους 3,1 δις από νομικά πρόσωπα. Στον προϋπολογισμό του 2015, που έγινε το 2014, τα 15 δις υποτίθεται φορολογητέας ύλης θα δώσουν 2,7 δις, που σημαίνει ότι οι 100 δόσεις γιατί έγιναν. Γιατί μπορούσαμε να πληρώσουμε σε πραγματικό χρόνο και αμέσως τις υποχρεώσεις μας. Το να αυξήσουμε τις υποχρεώσεις, τι θα αποδώσει. Νομίζω ότι θα είναι εις βάρος των επιχειρηματικών. Και βεβαίως είναι εις βάρος της επιχειρηματικότητας. Να έχουμε, την έχουμε μια απάντηση από τον Υπουργό. Ναι, κύριε Μάρδα. Έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη θέση, η ερώτηση, κινείται πάλι στις σιδηροτροχές που χάραξε ο κύριος Μίχαλος. Και η απάντηση είναι η εξής, ότι έχουμε ένα σύνολο προτάσεων και βλέπουμε αυτές εδώ οι προτάσεις αλλάζουν συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια αυτής εδώ της περίοδου. Επιταχύρω. Για να βγάλουμε. Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Και άλλες, θα δούμε. Ναι, θα δούμε. Ναι, ορισμένες ομολογουμένως δεν είναι αυτές τις οποίες θέλαμε. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό κιόλας και δεν τις έβλεπε ο κόσμος στο σύνολο των προτάσεών μας. Δεν υπήρχαν πολλές από αυτές τις προτάσεις του Σαββατοκύριακου σύνολο των προτάσεών μας. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα σύνολο προτάσεων προς διαπραγμάτευση. Τώρα πιθανολογούμε τι θα γίνει. Ας φτάσουμε στο αποτέλεσμα και μετά από εκεί και πέρα μπορεί να ασκηθεί όποια κριτική πάνω σε πραγματικά πλέον. Πάντως, κύριε Μάρδα, πολύ εύκολα μας ανταλλάσσετε. Δηλαδή, έχει γίνει επιχειρηματικότητα, οικονομικό και πολιτικό λάφυρο. Ψάχνουμε για ισοδύναμα, άντε να δώσουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αυξάνοντας τη φορολογία της. Δηλαδή, πολύ εύκολη ανταλλαγή είμαστε. Ξέραμε ότι ήμασταν πεδίο συναλλαγής, τώρα είμαστε και αντικείμενο ανταλλαγής. Νομίζω ότι δεν θα αποδώσει κάτι. Αν σας είπα και πάλι, αν πρόκειται εμείς να είμαστε η ανταλλαγή για να κλείσει συμφωνία, δώστε μας, δεν πειράζει, δεν θα είναι η πρώτη φορά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτό. Θα επαναλάβω ότι σαφώς όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν το Σαββατοκύριακο δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, δεν τα είχαμε στο πρόγραμμά μας. Ας δούμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και από εκεί πέρα να μιλήσουμε πάνω σε διάφορα πραγματικά πλέον γεγονότα και τις πραγματικές εξελίξεις. Από εδώ, μπορώ να σας πω, υποθέτουμε αυτή. Εσείς που παρακολουθείτε τα δημόσια έσοδα, είχατε ένα στόχο για το 2015 να εισπράξετε 21 δις άμεσους φόρους και 24 δις έμεσους. Στο πρώτο πεντάμινο του έτους, πώς βλέπετε να κινούνται αυτά τα έσοδα? Δηλαδή, σε τι ποσοστό κινούνται αυτά τα έσοδα για να μπορέσουν να δώσουμε στους δανειστές μας παραδείγματα συγκεκριμένα? Τα έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται οι δανειστές μας και μπορώ να σας πω ενημερώνονται και ηλεκτρονικά για το πώς πηγαίνουν τα έσοδά μας. Πώς πάνε. Έχει γίνει και μία συζήτηση στη Βουλή. Υπάρχει μία υστέρηση εσόδων τον Μάιο, όπως και όλας ανακοινώθηκε, από στη Βουλή της τάξης περίπου το 1 δις. Αλλά βέβαια εδώ, όποιος ξέρετε ανακοινώνει ένα νούμερο, καλό ένα είναι δις μόνο να τα δίνει. Ένα δις είχαμε τον Γενάρη, έτσι, και από εκεί πέρα στην ουσία συνεχίζει όλη αυτή εδώ η ιστορία. Όχι ένα δις, συγγνώμη, με τα στοιχεία του Μαΐου το πεντάμινο. Με τα στοιχεία του Μαΐου το πεντάμινο. Α, το πεντάμινο ένα δις. Ναι. Αλλά προσέξτε όμως για το Μάιο, ενώ είχαμε εκτιμήσει ότι θα εισπράταμε 555 εκατομμύρια από τους φόρους των επιχειρήσεων, αυτό είναι μηδέν. Και επίσης περιμέναμε να είχαμε και μια επιστροφή των λεγόμενων κερδών μας που ακούμε δεξιά και αριστερά της τάξης των 280 εκατομμυρίων, και αυτό είναι μηδέν. Τα έσοδά μας παρουσιάζουν κάποιες αποκλίσεις σε σχέση, αν θέλετε, με τις εκτιμήσεις οποίες κάνουμε και σε σχέση με κάποιους στόχους που έχουν τεθεί. Αλλά δεν έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο δραματικό σημείο, έτσι ώστε να πούμε ότι έχει εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός παρακολουθείται με κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες παρουσιάζει. Συχνά αυτές οι αποκλίσεις είναι αποκλίσεις ημερών που μας φέρνουν σε δύσκολη κατάσταση, αλλά σε επίπεδο μήνα δεν είναι ιδιαίτερα άσχημες. Πάντως, αυτές που έρχονται και από το 2014 φτάνουν τα 12 δις περίπου, οι καθυστερήσεις πληρωμών σε φόρους. Που είναι σημαντικός αριθμός, που δείχνει ότι πραγματικά από μια σταθεροποίηση που είχαμε πέρσι, ένα τετράμινο, πεντάμινο, άρχισε από τον Δεκέμβριο και μετά μια μείωση γενικότερα της κατανάλωσης και ασφαλώς του τζίρου, με αποτέλεσμα να δυνατούν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Τι τους κάνει τώρα να θέλουν παραπάνω φόρους από μια αγορά η οποία δεν κινείται, δεν κάνει τζίρο, δεν πουλάει?
Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι, δηλαδή, ή φταίμε εμείς ή δεν τους τα λέμε καλά, ή μας τιμωρούν για τις 100 δόσεις που τις κάναμε μονομερώς. Δεν ξέρω, ίσως είναι και αυτό μια εκδοχή. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι αυτή που είπα προηγουμένως. Ομολογουμένως, αυτά τα μέτρα είναι δυσάρεστα μέτρα. Ήταν μέτρα τα οποία δεν βρίσκονταν στο πλαίσιο των δικών μας προτάσεων. Έχουμε το Σαββατοκύριακο τα συγκεκριμένα μέτρα. Και άκρως ηφαισιακά. Και το λέω γιατί λέγατε ότι δεν θα δεχθείτε ηφαισιακά. Και από εκεί και πέρα όμως θα ήταν σκόπιμο να δούμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Υπουργέ, λέγατε ότι δεν θα δεχθείτε ηφαισιακά μέτρα. Αυτά είναι άκρως ηφαισιακά. Ας δούμε το αποτέλεσμα του διαπραγματεύσεων. Να ρωτήσω κάτι, είχε πει ο κ. Χατζηνικολάου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ξεκινώ με τον εκδότη του Ποντικιού, τον Αντώνη Δελατόλα. Ευχαριστώ θερμά και απελευθερώνω και τον κύριο Κορκίδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Το Σάββατο με την Αγορά, το νέο CD της Δέσποινας Βανδύ με 10 υπέροχα τραγούδια. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι. Γεια σας, είμαι η Πέπα. Οι περιπέτειές μου κάθε Σάββατο με την Αγορά. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο το πρώτο DVD. Και Jamie, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής από τον Jamie Oliver. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι, από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι, από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο.
Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Robbie Williams Live. Μία μέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας, η Real News προσφέρει αποκλειστικά το CD με τη μεγαλύτερη συναυλία του κορυφαίου pop star. Μαζί, η χρυσή δεκαετία του 60. Αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή, 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1968 έως το 1969. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου. Με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες. Ταυτόχρονα. LOL. Look, I saved you. Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα, με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις.